Τώρα, και το κίνημα Οικολόγος στην Εργασία Πολιτών είχε χθες το συνέδριο του, εκλογικό συνέδριο, οι οικολόγοι. Επανεκλέγει πρόεδρος του κινήματος, ο Χαράλαμπος Θεοπέπτου, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοπέπτου. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια. Καλή δουλειά να σας ευχηθώ. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πήγε το συνέδριό σας? Υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή? Συζητήθηκαν θέματα? Είστε ικανοποιημένος? Η συμμετοχή ξεπέρασε τον αριθμό που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει το συνέδριο. Πήγε ομαλά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Ήταν υβριδικό συνέδριο. Είχαμε άτομα που ήταν συνδεδεμένα με υπολογισμικό, άλλοι που ήταν παρόν μέσα στο Δημοτικό Θέατρο των Λατσιών. Και πήγε πάρα πολύ καλά το συνέδριο. Τελειώσαμε γύρω στις 5 το απόγευμα με τα αποτελέσματα όλα τα αποτελέσματα των εκλογών. Ναι, γιατί υπήρξαν αυτές οι αποσύρσεις και λοιπά που έγιναν έτσι στην πορεία? Υπήρξαν αποσύρσεις οι οποίες ο κόσμος που σκεφτόταν να αποσυρθεί δεν τις είχε υποβάλει πριν το συνέδριο, γιατί είχαμε μια κακή εμπειρία με την απαστία την προηγούμενη φορά και περίμενε ο κόσμος να δει αν θα συμβεί το συνέδριο. Και όταν έγινε το συνέδριο και ξεκίνησε, υπόβαλαν όλοι αυτοί που σκέφτονταν να αποσυρθούν την αποσύρση του. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε πέρασε πολύ καιρό. Οπότε, γιατί το συνέδριο των περασμένων ήταν προγραμματισμένο για το Δεκέμβρη. Ναι. Οπότε μεταξύ του Δεκέμβρη και του Φεβρουαρίου, όσοι είχαν σκέψει για απόσυρση, τα είπαν την ημέρα του συνεδρίου. Είστε ικανοποιημένος από το ποσοστό που λάβατε εσείς, 66,7% νομίζω? Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Βέβαια, είναι 100% ευχαριστημένος, βέβαια. Ναι. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το κίνημα σας τώρα στη νέα σας θητεία? Κοιτάξτε, για μένα, και είναι αυτά τα οποία είχα πει και στο συνέδριο, ο στόχος μου είναι άμεσος στόχος. Είναι να κάνουμε μια αναδιοργάνωση εσωτερικά του κινήματος, να δούμε τις πρόνοιες που μας είχα δημιουργήσει και στο παρελθόν πρόβλημα μέσα στο καταστατικό, να δημιουργήσουμε πραγματικές ευκαιρίες στα νέα πρόσωπα, στον νέο κόσμο, στους επιστήμονες που έχουμε μέσα στο κίνημα να προβάλλουν τις θέσεις τους και να προβληθούν και ήδη, αλλά κυρίως για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την πράσινη αλλαγή την οποία χρειαζόμαστε, γιατί έρχονται, και το έχω πει πολλές φορές, με τις αλλαγές που προγραμματίζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις οδηγίες, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αν δεν τα κάνουμε σωστά θα υποφέρει πάρα πολύς κόσμος. Και το εννοώ αυτό που λέω. Και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, ότι θα έχουμε φοβερά οικονομικά προβλήματα εάν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις έγκαιρα. Σωστές αποφάσεις σε ποια θέματα συγκεκριμένα? Κοιτάξτε, για παράδειγμα μας λένε τώρα ότι θα αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. Είναι αντί να βάζουν φορολογία όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, η φορολογία στα καύσιμα μπαίνει με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο του κάθε καυσίμου. Ναι. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα με το Fit for 55 είναι ότι θα αλλάξει η φορολογία και θα είναι με βάση το πόσο άνθρακας εκλείεται άμα αγγίζει ένα συγκεκριμένο καύσιμο. Επομένως, το ξέρουμε ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή και ξέρουμε επίσης ότι η αλλαγή θα γίνει με αποτέλεσμα πιο ψηλή τιμή στα καύσιμα. Ναι. Οπότε τι κάνει μια χώρα όταν ξέρω ότι θα συμβεί αυτό? Προσπαθεί να φέρει LNG εδώ και πόσα χρόνια. Εντάξει, το LNG θα βοηθήσει πιθανώς, λέω πιθανώς να βοηθήσει στο να μειωθούν οι ρήποι της ΑΗ και δεν είναι για να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Ναι. Είχαμε από το 2016 ευκαιρίες για να δούμε τα εναλλακτικά καύσιμα που μας υποχρέωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ήταν η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση το 2016 και μπορείτε να τη βρείτε πάνω στο διαδίκτυο, την πολιτική για τα εναλλακτικά καύσιμα. Να βάλει ένα σταθμό φόρτισης σε κάθε αυτοκινητόδρομο και ούτε αυτό δεν το κάνα. Ναι. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε να παίρνουμε τα μέτρα. Και τι έχουμε κάνει και για τις δημόσιες συγκοινωνίες, έτσι, μεταφορές. Μπράβο, εκεί θα πηγαίνει. Μέσα σε μια μαύρη τρύπα εκατομμύρια. Δίνουμε τα εκατομμύρια, ένα. Πληρώνουμε κόσμο να κάνει πολιτική για τις βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες, τις οποίες δεν εφαρμόζουμε. Να θυμίσω ότι για τη Λευκοσία το πρόγραμμα έγινε το 2010. Έχουμε 2022, ξαναπροκήρυξαν άλλο πρόγραμμα αστικής βιώσιμης κινητικότητας.
στη Λάρνακα και στη Λεβεντό. Μα είδαμε τη βιώσιμη κινητικότητα τη Λευκοσία. Είναι Μακαρίου, έτσι τη βλέπουμε. Ναι, μπράβο. Είναι, η Μακαρίου είναι μέσα αυτά στα σχέδια. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι, υποχρεώνουμε έτσι τον κόσμο, γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Τον υποχρεώνουν να αγοράζει αυτοκίνητα, τον υποχρεώνουν να το συντηρεί και να πληρώνει ασφαλείες. Και καύσιμα. Και καύσιμα. Ναι. Για να κάνει το απλό το πράγμα που άλλος ο κόσμος το κάνει τόσο εύκολα στο εξωτερικό. Ναι. Ωραία. Πάνω σε αυτά έχετε πολιτικές. Πάνω στο Κυπριακό, πάνω στα υπόλοιπα θέματα. Τα υπόλοιπα θέματα είναι θέματα που καθορίζουν τα συλλογικά όργανα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην ομιλία μου, ότι η προτεραιότητα είναι να βελτιωθεί το καταστατικό, είναι εσωτερική αναδιοργάνωση και να προβάλλουμε τις θέσεις μας. Τούτος είναι ο στόχος του. Ναι. Του φετινού χρόνου, γιατί καταλαβαίνετε ότι. Και να εκπαιδεύσετε πράγμα... τα στελέχη σας στις πράσινες πολιτικές. Δεν είναι εκπαιδευμένα τα στελέχη σας? Είναι εκπαιδευμένα, αλλά υπάρχει μια δυσκολία στο να παρακολουθά τις πολιτικές τις οποίες προτίθεται να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι όταν το δεις σε οδηγία είναι αργά πλέον. Το θέμα είναι να ξέρεις τους προγραμματισμούς. Και έχουμε έρθει σε επαφή με τους πράσινους του Ευρωκοινοβουλίου. Και θα αναλάβουν, έχω επικοινωνήσει και με την Ελλάδα και θα κάνουμε κοινή εκπαίδευση στο κομμάτι τούτων των προγραμματισμένων πολιτικών και πώς θα μας επηρεάσει και ποια μέτρα πρέπει να πάρουμε ούτως ώστε να μην έχει οικονομικά προβλήματα ο τόπος. Γιατί κύριε Θεοπέπτου είστε υπέρ δύο συμπροέδρων ενός άνδρα και μιας γυναίκας? Οι πράσινες πολιτικές έχουν φύλο, έχουν μέσα για τη διάσταση του φύλου? Οι πράσινες πολιτικές βέβαια έχουν τη διάσταση του φύλου, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα στην Ευρώπη είναι, συγγνώμη, όλα τα πράσινα κόμματα στην Ευρώπη είναι, έχουν συμπρόεδρο. Είναι ναι. Πάντα ένας άντρας και μία γυναίκα. Πάντα. Ναι. Και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές. Λειτουργεί αυτό θετικά, γιατί δεν σημαίνει ότι πάντα ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι καλύτερο. Όχι, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Το έχω δει στην πράξη. Έχω μιλήσει και με τους Ευρωπαίους Πράσινους. Το έχω συζητήσει μαζί τους. Το τι κάνεις είναι μετά την εκλογή των δύο συμπροέδρων. Γίνεται μια σύσκεψη στην οποία διαχωρίζει ο καθένας ποια θέματα θα μιλάω ένας, ποια θέματα θα μιλάω ο άλλος. Και το άλλο το πράγμα που κάνουν πολλά οι πράσινοι είναι δεν βγαίνουν οι συμπροέδροι να μιλούν για όλα τα θέματα επί παντός επιστήτου. Έχουν πάντα εξειδικευμένα άτομα τα οποία αναλαμβάνει το καθένα στη θεματολογία του. Ναι. Πότε θα αποφασίσετε τι θα κάνετε στις προεδρικές και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσετε κλπ? Αυτό θα γίνει μετά που θα τελειώσουμε με τις διαδικασίες των εκλογών. Αυτή ήταν η πρώτη φάση που έχει γίνει. Έχουμε ακόμα μια φάση την ερχόμενη Κυριακή και μετά να πρέπει να γίνουν οι πρώτες συνεδριάσεις των σωμάτων. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ακόμα 2 με 3 εβδομάδες μπροστά μας ώστε να ξεκινήσουν τα σώματα του κινήματος να λειτουργούν κανονικά. Και τα σώματα θα αποφασίσουν τις διαδικασίες και τα κριτήρια κλπ? Βέβαια, ναι. Είναι συλλογικές πάντα οι αποφάσεις που έχουμε στο κίνημα. Αν και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι πρέπει πρώτα να δούμε και τις θέσεις που θα προβάλλουμε, να ετοιμαστούμε, τι θα ζητήσουμε από τον υποψήφιο πρόεδρο και αν τα χαρακτηριστικά θα έχουμε πολύ δουλειά. Δεν θα πάτε αυτόνομα, θα πάτε σε συνεργασία, έτσι. Θα συνεργαστούμε με άλλον κόσμο, ναι. Στόχος, ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να εκλέξουμε έναν πρόεδρο με τον οποίο θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι πολιτικές του κινήματος πάνω στα διάφορα θέματα θα τις προωθήσει και δεν θα έχουμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Ναι. Είναι φανερόντουτο. Καλά, η παρούσα κυβέρνηση είναι χειρότερη από τις προηγούμενες? Εγώ το έχω πει και δημόσια πολλές φορές, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το επαναλάβω. Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, είναι η χειρότερη κυβέρνηση που είχαμε ποτέ. Ναι, καμία περιβαλλοντική ευαισθησία. Καμία. Είναι, όλα τα κάνουμε με βάση άλλα κριτήρια και όχι το καλό του κόσμου ή το περιβάλλον. Ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι με αυτή την κυβέρνηση ή με το Δημοκρατικό Συναγερμό δεν μπορεί να συνεργαστεί το οικολόγιο, προαποκλείεται. Δεν το βλέπω, όχι. Ναι, όχι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Θεοπέπτου. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ.